Το AgroFossilFree είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon που συμμετέχουν 8 χώρες και ο σκοπός του είναι η μείωση της χρήσης ενέργειας ορυκτής προέλευσης, η προώθηση της πράσινης ενέργειας και των μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης και αυξημένης απόδοσης σε συστήματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Βασικό μας εργαλείο προώθησης των καινοτομιών απορρυκτοποίησης της ενέργειας στη γεωργία είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που ονομάζουμε AgEnergy Platform. Μέσω αυτής της ειδικής πλατφόρμας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βρει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες για την απορρυκτοποίηση της ενέργειας στα γεωργικά και κτηνοτροφικά παραγωγικά συστήματα. Ένας άλλος στόχος του έργου AgroFossilFree είναι να αναδείξουμε πετυχημένες ιστορίες καινοτομίας από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Είμαι ο Νίκος Κανόπουλος, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Brite. Η Brite Solar είναι μια ελληνική εταιρεία νανοτεχνολογίας που αναπτύσσει διαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ για εφαρμογές στη γεωργία. Το κίνητρο για τη δημιουργία του προϊόντος της Brite ήταν να λύσουμε το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και ειδικά στα θερμοκήπια, όπου αυτό μπορεί να φτάσει στο 28% του λειτουργικού κόστους του θερμοκηπίου. Η σκέψη ήταν ότι το θερμοκήπιο μπορεί να παράγει ενέργεια από μόνο του εάν η οροφή αποτελείται από διαφανή φωτοβολταϊκά πάνω. Το 2009 άρχισα να συζητάω αυτήν την ιδέα με τον Ηλία Σταθάτο και να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα, και έτσι ιδρύθηκε η Brite το 2010 για να προωθήσει αυτόν τον σκοπό. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Brite Solar είχαμε ως στόχο τη δημιουργία φωτοβολταϊκών τρίτης γενιάς, τα οποία ήταν ημιδιαφανή. Στόχος μας ήταν η εφαρμογή τους στα κτίρια και στα θερμοκήπια. Στην πράξη όμως διαπιστώσαμε ότι η βιομηχανική τους παραγωγή ήταν δύσκολη, όπως επίσης και κοστοβόρα. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι η εφαρμογή τους στα θερμοκήπια παρουσίασε κάποια μειονεκτήματα όσο αφορά τη γεωργική παραγωγή. Το 2013 κάναμε πιλωτική εφαρμογή των καινοτόμων αυτών φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια στις εγκαταστάσεις του Ελγό Δήμητρα. Εκεί παρατηρήσαμε την καρποφορία της ντομάτας, η οποία ήταν μειωμένη κατά 20% σε σχέση με αυτό που παρατηρήθηκε σε ένα απλό συμβατικό θερμοκήπιο. Οπότε η εφαρμογή αυτών των καινοτόμων φωτοβολταϊκών στα θερμοκήπια μας έβαλε σε δεύτερες σκέψεις. Η μειωμένη καρποφορία αποδόθηκε στην απορρόφηση των ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών, που σημαίνει, συγκρινόμενο με το απλό γυαλί, ένα τμήμα του ηλιακού φωτός απορροφάται από το ίδιο το φωτοβολταϊκό. Η συγκεκριμένη τεχνολογία τελικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες και για το λόγο αυτό, το 2015, η Brite Solar αποφάσισε να αλλάξει ριζικά την τεχνολογία όσον αφορά το σχεδιασμό των φωτοβολταϊκών της πάνελ. Αλλάζοντας πλέον την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών μας πάνελ, καταφέραμε να προσαρμόσουμε τη διαφάνειά τους στις ανάγκες όλων των φυτών, όπως επίσης και για τις ανάγκες του κάθε μεγέθους θερμοκηπίου. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της νέας τεχνολογίας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων επιστρώσεων από νανοϊλικά, τα οποία έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την υπεριόδια ακτινοβολία και μετά να τη δίνουν στην περιοχή του ορατού φωτός, δηλαδή στο μπλε και στο κόκκινο χρώμα, την οποία χρησιμοποιούν τα φυτά για να φωτοσυνθέσουν. Το οπτικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του επιχρήσματος μπορεί να φανεί ξεκάθαρα εάν το φωτίσουμε με μία λάμπα UV χαμηλής ισχύως. Το επίχρησμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επικάλυψη σε συμβατικό γυαλί για την αύξηση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών. Το Pay Power τελειοποιήθηκε το 2019 και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό πιλωτικών εφαρμογών, τόσο σε θερμοκήπια όσο και σε ανοιχτές καλλιέργειες, τα λεγόμενα Agrivoltaics, με εξαιρετικά αποτελέσματα και χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στην απόδοση της καλλιέργειας. Ένα Pain Power Panel αποτελείται από ένα γυαλί πάνω στο οποίο υπάρχει το νανοδομημένο υλικό. Πάνω από αυτό να αποτίθεται τα solar cells και η διάταξη αυτών των στοιχείων εξαρτάται από τη διαφάνεια που απαιτείται για την καλλιέργεια κάτω από το γυαλί.
Είμαι ο Σαλπιγκίδης Γιώργος, είμαι επικεφαλής του αμπελουργικού τμήματος της Ευάγγελος Τσάνταλης ΑΕ, μιας συνοποιίας που έχει αμπελουργικό προσανατολισμό και καλλιεργεί 2.000 στρέμματα σε ολόκληρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο αμπελώνα ηλικίας 10 ετών εγκαταστήσαμε πειραματικά ένα θερμοκήπιο εκτάσεως ενός στρέμματος το 2019. Στο συγκεκριμένο θερμοκήπιο έχουμε έναν αμπελώνα στον οποίο είμαστε σε θέση να μετρήσουμε για πρώτη φορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μέχρι τώρα υπολογιζόταν καθαρά θεωρητικά. Τώρα μπορούμε, εγκαθιστώντας κάποιους αισθητήρες, να μετρήσουμε όλα τα αέρια του θερμοκηπίου που παράγονται κατά την καλλιέργεια του αμπελώνα. Το θερμοκήπιο είναι ενεργειακά αυτόνομο. Αν το εξετάσουμε σε βάθος ενός χρόνου, η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στη στέγη υπερκαλύπτει τις ανάγκες που υπάρχουν για την παραγωγή των σταφυλιών. Μέχρι σήμερα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εντός εισαγωγικών απαιτούσε την αγροτική γη να μην είναι πια ενεργή. Αν χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αυτήν που υπάρχει σε αυτό εδώ το θερμοκήπιο απλά και μόνο σαν σκεπή στις καλλιέργειες, μπορούμε αφενός να εξακολουθήσουμε να έχουμε τις καλλιέργειές μας να παράγουν, αφετέρου να έχουμε και παραγωγή ενέργειας. Τα επόμενα βήματα της εταιρείας είναι η δημιουργία μιας γραμμής παραγωγής στη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας για την παραγωγή του Pain Power Solar Panels στην Ελλάδα.